δύσκολη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, αλλά δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι έτσι? Η σημερινή ημέρα είναι δύσκολη και για το λιμάνι του Πειραιά ιδιαίτερα, αλλά νομίζω ότι η εβδομάδα που ξεκινά σήμερα θα οδηγήσει μέρα-μέρα, βήμα-βήμα σε εξομαλύνση. Τι σημαίνει αυτό το ισοκατανομή σε όλη την Ελλάδα? Πώς το σκέφτεστε δηλαδή? Ήδη από αυτά που έχουν ανακοινωθεί διαπιστώνετε κι εσείς και ο καθένας που το ακούει ότι αναζητούμε όχι έναν μεγάλο χώρο για να διαμορφώσουμε δομές ενός μεγάλου καταβλισμού. Θα ήταν λάθος αυτό, να μαζέψουμε 15-20 χιλιάδες ανθρώπους σε ένα σημείο. Αλλά η λύση καλύτερη και η πιο ορθολογική διαχείριση μπορεί να γίνει με περισσότερους χώρους μικρότερης δυναμικότητας. 1.500, 2.000 ανθρώπους μπορούμε πραγματικά να οργανώσουμε καλύτερες δομές. Έχουν βρεθεί αυτοί οι χώροι και αν έχετε μιλήσει με τους δημάρχους, με τους τοπικούς άρχοντες? Και κυριολεκτείτε όταν λέτε σε όλη την Ελλάδα. Κοιτάξτε, όταν λέμε σε όλη την Ελλάδα μιλούμε κατά βάση στον άξονα από το Πειραιά και μέχρι την Ιδωμένη. Σε αυτή την κατεύθυνση δεν θα επεκταθούμε σε περιοχές που δεν μπορούμε να έχουμε διαχείριση των προσφυγικών ροών. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είμαι αυτός που διαχειρίζομαι αυτό το θέμα κατά αρμοδιότητα, συμμετέχω όμως και συμβάλλω όσο μπορώ σε αυτή την κατεύθυνση. Πράγματι, από τις προηγούμενες μέρες έχουν δρομολογηθεί διάφορες λύσεις, οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της υλοποίησης. Και αυτά που ανακοινώθηκαν και στην Αττική και θα ανακοινωθούν και τις επόμενες μέρες, και αυτά που ανακοινώθηκαν και στο Κιλκής και σε άλλες περιοχές, νομίζω ότι εντάσσονται σε αυτό το σχεδιασμό. Ναι, η επαφή με τις τοπικές κοινωνίες είναι αναγκαία. Αν μου επιτρέπετε, γιατί έχω η επαφή με τις τοπικές κοινωνίες και με τις δημοτικές αρχές είναι αναγκαία. Υπάρχει, μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερη, αλλά ήδη νομίζω ότι το Πανελλήνιο γνωρίζει πολύ καλά όλα τα δεδομένα του προβλήματος. Και με την ευκαιρία που μου δίνετε θέλω να κάνω μια έκκληση. Όσο περισσότερο συμβάλλουμε όλοι, ο καθένας με το μικρό λιθαράκι της δικής του ευθύνης, τόσο πιο καλή θα είναι η διαχείριση όχι μόνο για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά για όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν είναι εισβολής οι πρόσφυγες. Μπορούμε πραγματικά αυτή την κρίσιμη περίοδο που κλείνουν τα βόρεια σύνορα και που σε αυτό δίνουμε διπλωματικές και άλλες μάχες, μπορούμε στο μεταξύ να οργανώσουμε ορθολογικά την προσωρινή έστω παραμονή αυτών των ανθρώπων με κανόνες τέτοιους που να μην επηρεάσουν και να μην επιβαρύνουν καμιά τοπική κοινωνία. Κύριε Υπουργέ, σε όλους τους τόνους μιλάτε για χώρους έκτακτης ανάγκης και όχι χώρους φιλοξενίας. Εκτιμάτε ότι δεν υπάρχει ανάγκη για χώρους φιλοξενίας τελικά? Το ίδιο είναι. Οι χώροι αυτοί είναι δομές. Για παράδειγμα, το λιμάνι του Πειραιά δεν μπορεί να γίνει μόνιμη δομή. Δεν έχει τα προαπαιτούμενα για να γίνει μόνιμη δομή μετεγκατάστασης και διαχείρισης της παρουσίας των προσφύγων. Είναι ένας χώρος τράνζιτ. Έτσι τον οργανώνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έστω μία μέρα αν μείνει ένας πρόσφυγας να μπορεί εδώ να μπορεί να έχει φαγητό, να έχει τρόπο να κοιμηθεί, να έχει τουαλέτα, να έχει υγειονομική περίθαλψη, αλλά αυτό για την διέλευσή του. Σε άλλες περιοχές μπορεί να χρειαστεί να μείνουν και μερικές μέρες περισσότερο ή και εβδομάδες. Εκεί οι δομές πρέπει να έχουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά και υποδομές τέτοιες που να καλύπτουν σε μονιμότερη βάση τις ανάγκες. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν, παντού μπορούν να γίνουν. Υπουργέ, υπάρχει όμως, ο κ. Μουζάλας εχθές έκανε αυτή τη διαφοροποίηση και έχει ένα ενδιαφέρον.
λέει ότι θα φτιάξουμε, προετοιμάζονται χώροι που θα είναι χώροι έκτακτης ανάγκης και όχι κανονικοί χώροι φιλοξενίας, γιατί δεν πρόκειται εκεί να εγκατασταθούν άνθρωποι. Γιατί αισθάνεται την ανάγκη αυτό να το ξεκαθαρίσει? Είναι ένα μήνυμα στις τοπικές κοινωνίες? Είναι μια πραγματικότητα που εκτιμάται ότι έτσι θα περπατήσει το πράγμα των ροών? Βεβαίως και είναι μήνυμα στις τοπικές κοινωνίες, είναι μήνυμα συνεννόησης, αλλά δεν λέει και ο κύριος Μουζάλας κάτι που είναι κάτι εντελώς ξεχωριστό, λέει το αυτονόητο. Δηλαδή οι πρόσφυγες που είναι στην χώρα μας δεν έρχονται για να μείνουν εδώ. Αν ήμασταν χώρα υποδοχής προσφύγων, θα οργανώναμε τα ζητήματα αυτά πολύ διαφορετικά. Είμαστε χώρα transit. Δεν θέλουν να μείνουν εδώ. Και όσο και αν εμείς, ακόμα και αν οργανώσουμε ένα σύστημα για να μείνουν εδώ μονίμως, δεν θα το πετύχουμε. Επομένως, όλος μας ο σχεδιασμός στηρίζεται σε αυτό. Αν γίνει στην Ευρώπη ένα σχέδιο που πραγματικά να υλοποιηθεί και όχι σαν το προηγούμενο που δεν υλοποιήθηκε, που να αναλάβει κάθε χώρα το δικό της μερίδιο με ένα αναλογικό τρόπο και με βάση μια συμφωνία, τότε και εμείς θα οργανώσουμε εδώ για την μόνιμη παραμονή 5, 6, 10 χιλιάδων ανθρώπων. Θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες απόδοσης ασύλου, όλα αυτά. Δεν μιλάμε όμως τώρα για αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τη διέλευση. Κύριε Υπουργέ, συγχωρείτε, αλλά αυτοί οι άνθρωποι. Αντίστοιχα οργανωνόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι το έχουν δηλώσει και το είπατε και εσείς. Θεωρούν ότι είναι transit, έτσι. Ότι περνάνε από εδώ, θέλουν να φτάσουν στα σύνορα και να φύγουν να πάνε στην κεντρική Ευρώπη. Έτσι. Με δεδομένο όμως ότι τα σύνορα κλείνουν. Δεν περνάνε πάνω από 300-400 από την Ιδωμένη. Και έρχονται χιλιάδες καθημερινά. Σήμερα το πλοίο Αριάδνη έφερε πόσους, έφερε 1.800. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Αυτοί οι άνθρωποι πλοίο, πάλι πλοίο, δεν πηγαίνουν. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Δεν πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θέλουν να πάνε σε κάποιους άλλους χώρους φιλοξενίας. Θέλουν, σου λέει, ή θα μείνουμε εδώ πέρα και από τον Πειραιά, να πάμε κατευθείαν στη Δομένη. Εάν δεν μπορούν να πάνε, εάν είναι κλειστά τα σύνορα, φοβόσαστε ότι πραγματικά ο Πειραιάς μπορεί να γεμίσει με αυτούς τους ανθρώπους που θα περιμένουν πότε θα έρθει ένα λεωφορείο να τους πάρει? Και έχουμε λύση για αυτό το θέμα? Δείτε, ακριβώς έτσι όπως το θέτετε το θέμα, αναδεικνύεται το κύριο ζήτημα. Η διαχείριση του προσφυγικού δεν είναι μια στατική διαχείριση, είναι μια δυναμική διαχείριση. Όλα μεταβάλλονται ανά πάσα στιγμή. Και όλοι οι σχεδιασμοί που κάνουμε, σας βεβαιώνω γι' αυτό, και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στα άλλα Υπουργεία, έχουμε το βασικό μας προσανατολισμό επί τη βάση των δεδομένων που εκτιμούμε ότι μπορούμε να έχουμε ως βάση, και δεν πέφτουμε έξω συνήθως, αλλά ξέρουμε ότι κάθε μία ώρα πρέπει αυτό το σχέδιο να το αναπροσαρμόζουμε, να το συμπληρώνουμε, να το μεταβάλλουμε, να το πλαισιώνουμε, να το κάνουμε έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην εξέλιξη που υπάρχει. Είναι δυναμικό πεδίο, μετάβλητο, μεταβαλλόμενο διαρκώς, και μόνο έτσι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και αυτό που λέτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος αφού είναι κλειστά τα σύνορα, πρώτα απ' όλα οργανωνόμαστε με το σενάριο των κλειστών συνόρων. Αλλά ταυτόχρονα κάνουμε όλες εκείνες τις προσπάθειες σε κάθε κατεύθυνση ώστε τα σύνορα να ανοίξουν. Ύστερα, αν τα σύνορα παραμείνουν για μεγάλο διάστημα κλειστά, ενδεχομένως, δεν το παίρνουμε ως δεδομένο, αυτό να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των προσφυγικών ροών για ένα διάστημα ή την αναζήτηση άλλων δρόμων. Όλα αυτά είναι, το έχω πει ξανά, η προσφυγιά είναι σαν το νερό, περνάει από παντού. Μάλιστα. Υπουργέ. Δεν μπορείς να έχεις ένα σχέδιο που ανελαστικά θα το εφαρμόζεις. Σωστά. Κύριε Υπουργέ, εφαρμόζουμε ένα σχέδιο με μεταβλητές. Αυτό το προσωρινό σχέδιο, μας λέγατε την προηγούμενη εβδομάδα στην επικοινωνία που είχαμε, προσωρινό σχέδιο ελεγχόμενης επιβράδυσης της ροής, λέγατε για 2-3 μέρες. Είναι προσωρινό? Τι συμπεράσματα βγάλατε? Το πετύχαμε εν μέρη. Οφείλω να το πω. Μέχρι εχθές είχαμε μια σχετικά καλή επιτυχία. Σήμερα το πρωί η άφιξη ενός πλοίου με 1.800 ανέτρεψε αυτό το σχέδιο, και αυτό οφείλεται σε μια κακή συνεννόηση, τουλάχιστον αυτή ήταν η εξήγηση που μου έδωσαν
όταν διαμαρτυρήθηκα γιατί ήρθε με τόσους πολλούς επιβάτες αυτό το πλοίο σήμερα το πρωί. Κακή συνεννόηση και κακός συντονισμός μεταξύ της εταιρείας και των πρακτορείων. Αυτό το ελέγχουμε. Ελπίζω ότι δεν θα ξανασυμβεί, αλλά πράγματι η μεγάλη άφιξη σήμερα το πρωί τόσων πολλών που την εντοπίσαμε ήδη από χθες το απόγευμα, χθες το βράδυ παρεμβήκαμε, αλλά ήταν κάτι που είχε συμβεί ήδη, είχαν επιβιβαστεί στα πλοία οι άνθρωποι αυτοί, ήταν κάτι που ξέφυγε από το σχεδιασμό που σας άρα είπα. Άρα θα συνεχιστεί αυτή η επιβράδυνση, αυτή η ανάσχεση. Κοιτάξτε, σήμερα και δεν αναμένονται νέες αφήξεις σημαντικές και το ίδιο και μέχρι αύριο το μεσημέρι. Επομένως, τα σημερινά σχέδια θα οδηγήσουν νομίζω σε περαιτέρω επιβράδυνση και ήδη τα νησιά δεν έχουν πιεστεί πάρα πολύ, άρα έχουμε ένα περιθώριο να μείνει για λίγες μέρες ένας αριθμός ανθρώπων στα νησιά. Υπάρχει ένα άλλο ζήτημα για την εποπτεία του ΝΑΤΟ, κύριε Υπουργέ, στο Αιγαίο, και λέτε ότι πολλά τεχνικά σημεία δεν έχουν ακόμα αποσαφινιστεί. Μοιάζει να έχετε μία ανησυχία σε σχέση με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Κάνω λάθος σε αυτή τη διάγνωση? Κοιτάξτε, ο καθένας καταλαβαίνει και ο καθένας παραδέχεται ότι η εμπλοκή ενός αμυντικού οργανισμού με στρατιωτική δομή στη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος δεν είναι κάτι σύνηθες. Εδώ προέκυψε μέσα από τα δεδομένα ως πιεστική ανάγκη ελέγχου των ροών, συμβολής μάλλον στον έλεγχο των ροών. Η συμφωνία που έχει γίνει προβλέπει την δυνατότητα, την παροχή βοήθειας αυτών των πλοίων του ΝΑΤΟ που θα πλέουν στο Αιγαίο για τον έγκαιρο εντοπισμό των αναχωρήσεων από τα τουρκικά παράλια και την αποτροπή τους, για τον ακόμα πιο έγκαιρο εντοπισμό πιθανών ναυαγίων που το τελευταίο διάστημα είχαμε μια τάση αυξητική από το Σεπτέμβριο και δόθε, ενώ πριν από το Σεπτέμβριο δεν είχαμε τέτοιο φαινόμενο. Μετά το Σεπτέμβριο και όλο ένα και ακόμα και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο είχαμε ναυάγια και μάλιστα ναυάγια μεγάλων πλοίων που δεν ξεκινάνε από έρημες παραλίες, ξεκινάνε από λιμενικές εγκαταστάσεις και είναι προβληματικό αυτό και ανησυχητικό και επιτακτικό να ελεγχθεί. Αυτό λοιπόν που θα κάνουν τα πλοία του ΝΑΤΟ καταρχήν είναι να ειδοποιούν τις ελληνικές και τις τουρκικές αρχές ακόμα πιο έγκαιρα για τις αναχωρήσεις αυτές και μάλιστα για τις επισφαλώς οργανωμένες αναχωρήσεις που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αν αυτό δουλέψει, σημαίνει ότι η τουρκική ακτοφυλακή πολύ έγκαιρα θα κρατά κόσμο πίσω, θα κρατά σκάφη που ξεκινάνε και θα τα επαναφέρει στα τουρκικά παράλια ελέγχοντας τις ροές από εκεί και πέρα. Βέβαια, Υπουργέ, ούτε αυτό θα λύσει το πρόβλημα, ναι, γιατί αν δεν οργανώσουμε στο τουρκικό έδαφος μαζί με τις ευρωπαϊκές χώρες αυτή την πρόταση που την έχουμε κάνει από πέρσι τον Ιούλιο η ελληνική κυβέρνηση, μια και η Τουρκία έχει υπογράψει τη σύμβαση της Γενέβης, έχει ευθύνη να οργανώσει και εκείνη την ασφαλή δίωδο των προσφύγων και τη διεθνή, να συμμετάσχει στη διεθνή προστασία. Έχει στο εδαφός της βέβαια εκατομμύρια πρόσφυγες, δεν μπορούμε αυτό να το αμφισβητήσουμε, όπως έχει και ο Λίβανος και η Ιορδανία, και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος που έρχονται περισσότεροι προς εμάς, γιατί πλέον και εκείνες οι χώρες έχουν γεμίσει. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει στο τουρκικό έδαφος αυτή η πρόταση να κερδίσει έδαφος και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μένει να το δούμε, μένει να το δούμε στις 7 του μηνός. Να οργανωθεί η πρώτη ταυτοποίηση, ναι, η πρώτη κατηγοριοποίηση, ώστε να οργανωθεί η ασφαλής μεταφορά των προσφύγων. Σύμφων. Και όχι η επισφαλής. Κύριε Υπουργέ, πείτε μας κάτι ακόμα. Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θα πάνε πλοία με πρόσφυγες? Αυτή τη στιγμή, όπως είπα και χθες και προχθές που ρωτήθηκα, δεν προβλέπεται, αλλά για το επόμενο διάστημα ίσως πρέπει να ενταχθεί και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και άλλα λιμάνια. Ενδεχομένως ήδη η Καβάλα σηκώνει ένα βάρος τέτοιο
Από το καλοκαίρι κιόλας, από το προηγούμενο καλοκαίρι έχει κατά περίπτωση η Καβάλα υποδεχτεί πρόσφυγες. Τώρα τις τελευταίες μέρες υποδέχτηκε 2 φορές σημαντικό αριθμό και έχουν αρχίσει να οργανώνουν και εκεί αντίστοιχες τρόπους προσωρινής διαμονής αυτών των ανθρώπων εκεί. Η Θεσσαλονίκη, εφόσον οργανωθούν αντίστοιχες δομές ικανές να λειτουργήσουν θετικά και να μην είναι οι άνθρωποι στον δρόμο και να μην ξέρουν πού να πάνε, θα μπορούσε να είναι και η Θεσσαλονίκη ένα λιμάνι υποδοχής. Μάλιστα. Αλλά ακόμα δεν έχει τεθεί αυτή τη στιγμή στον άμεσο σχεδιασμό προς υλοποίηση. Μάλιστα. Ένα τελευταίο, τα πλοία αν χρειαστεί θα φιλοξενήσουν κόσμο πάνω? Ήδη στο λιμάνι του Πειραιά τα πλοία που παραμένουν, το Express Πήγασος ή και άλλα, έχουν δεχτεί εταιρείες, έχουμε συνοηθεί και φιλοξενούν κόσμο. Αυτό μπορεί και θα γίνεται, έγινε και χθες το βράδυ και προχθές, θα γίνει και σήμερα. Θα γίνει σήμερα, σήμερα θα φιλοξενήσει, δηλαδή θέλετε να πείτε κάποιους από αυτούς ήδη, τους ανθρώπους? Ήδη ένα τουλάχιστον πλοίο φιλοξενεί κόσμο στους χώρους του και τους παρέχει και τροφή και όλα αυτά. Αλλά σήμερα έχουμε έναν αριθμό που ξεπερνά τις 4.000, δηλαδή ξεπερνά το όριο. Λέτε στον Πειραιά? Του λιμανιού, στον Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά. Και επομένως και αυτό οφείλεται στο ότι στην άφιξη με πολλούς ανθρώπους του πλοίου που ήρθε σήμερα στις 7.30 το πρωί. Θα το διαχειριστούμε. Όλες οι δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό, πολιτική προστασία, Υπουργείο Υγείας από σήμερα εγκαθίστανται και μόνιμα συνεργεία γιατρών από το Υπουργείο Υγείας, πέρα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, του γιατρού του κόσμου, του γιατρού της Ορισσίνωρα. Σήμερα θα έχουμε και παρουσία γιατρών από το Υπουργείο Υγείας και βέβαια με την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών, των αλληλέγγυων της πρωτοβουλίας, της Παμπυραϊκής Πρωτοβουλίας κυρίως, που συντονίζει όλες τις αλληλέγγυες συνεισφορές, νομίζω ότι θα τα βγάλουμε πέρα μια χαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστούμε. Το μια χαρά τρόπος του λέγει. Δεν το καταλάβαμε όλοι, χωρίς να το διευκρινίσω, το καταλάβαμε. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Αυτά μας είπε ο Υπουργός. Πάμε να δούμε όμως με την κάμερα της ΕΡΤ και με την βοήθεια του Ηλία Κούγκου τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο λιμάνι. Έλα, Ηλία μου. Αυτή τη στιγμή έχει έρθει μια μη κυβερνητική οργάνωση, μάλιστα από την Κορέα, και όπως προσεγγίσαμε λίγο πριν το σημείο, και παρέχουν ένα ρόφημα, ένα πρωινό στους ανθρώπους αυτούς. Και μάλιστα ενημερωθήκαμε εκεί, είναι και δύο άνθρωποι, δύο θελοντές από τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχουν έρθει μαζί με τους Κορεάτες, οι οποίοι ευαισθητοποιήθηκαν μέσω των ειδήσεων, δηλαδή των πλάνων που βλέπουν στους τηλεοπτικούς τους δέκτες, και ήρθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να συνδράμουν. Βλέπετε πάρα πολύ ο κόσμος, ακούσαμε και λίγο πριν τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας. Εκτιμάται ότι είναι γύρω στους 4.000 αυτή τη στιγμή σε όλο το χώρο εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Σίγουρα σε αυτό συντέλεσε και η άφιξη που ήρθε το πλοίο Αριάδνη με 1.810 για την ακρίβεια πρόσφυγες και μετανάστες από το πρωί. Ενώ μπορούμε να δούμε τώρα υπάρχει και ένα κινητό πολυατρείο για τα παιδιά από το χαμόγελο του παιδιού, με πολύ...